Καλώς ήρθατε στους χώρους εικονικής πραγματικότητας του ελληνικού κόσμου. Σε λίγο θα αρχίσει το ταξίδι μας στο χωροχρόνο. Θα επισκεφθούμε κόσμους φανταστικούς και μέρη που δεν υπάρχουν πια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, υπάρχουν κάποια πράγματα που καλό είναι να γνωρίζουμε. Για να πραγματοποιηθούν τα προγράμματα εικονικής πραγματικότητας, απαιτείται η επεξεργασία μιας πολύ μεγάλης ποσότητας δεδομένων. Το έργο αυτό αναλαμβάνει ο πανίσχυρος υπολογιστής Onyx 2, που βλέπετε πίσω από το προστατευτικό τζάμι. Οι εικόνες με τα τρισδιάστατα γραφικά μέσα στις οποίες θα περιηγηθείτε έχουν δημιουργηθεί από το άριστα καταρτισμένο προσωπικό του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού. Η προβολή γίνεται με δύο συστήματα εικονικής πραγματικότητας, το Immersa Desk που βρίσκεται στο χώρο αριστερά και την Κιβωτό εικονικής πραγματικότητας που βρίσκεται στο χώρο δεξιά. Με το Immersa Desk μπορείτε να δείτε τρισδιάστατες εικόνες υψηλής ανάλυσης σε μία οθόνη που καλύπτει 45 μοίρες από το οπτικό σας πεδίο. Όταν φοράτε τα ειδικά γυαλιά, σας δημιουργείται η εντύπωση ότι τα αντικείμενα έχουν βάθος και ότι βρίσκεστε μέσα στον τρισδιάστατο χώρο. Εννοείς ότι βρίσκομαι μέσα στον χώρο και ο υπολογιστής καταλαβαίνει προς τα που πηγαίνω? Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τη βοήθεια αισθητήρων που είναι προσαρμοσμένοι στα γυαλιά του οδηγού και στο μαγικό ραβδί που κρατά. Επιπλέον, το μαγικό ραβδί χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε την κατεύθυνση και την κίνησή μας στον χώρο. Ο υπολογιστής επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες και δημιουργεί ανάλογα την εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη. Με παρόμοιο τρόπο, όπως και το Immersa Desk, λειτουργεί και ο άλλος χώρος εικονικής πραγματικότητας, η Κιβωτός. Η Κιβωτός είναι ένα δωμάτιο με διαστάσεις 3x3, όπου η κινούμενη εικόνα καλύπτει 180 μοίρες από το οπτικό μας πεδίο, μπροστά, αριστερά, δεξιά και κάτω, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ότι βυθιζόμαστε ολοκληρωτικά σε μια άλλη διάσταση. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν λίγα συστήματα σαν την Κιβωτό. Αυτό που έχουμε εδώ είναι το μοναδικό που χρησιμοποιείται για εφαρμογές με θέματα ιστορίας και πολιτισμού. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Μπορείτε να πάρετε μαζί τις τσάντες σας και να τις αφήσετε σε μια γωνιά μέσα στο χώρο. Δεν επιτρέπεται όμως να πάρουμε φαγητά και τρόφιμα μέσα στο χώρο των υπολογιστών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αγγίξετε τις οθόνες που είναι αριστερά και δεξιά από το τζάμι του υπολογιστή. Πρώτα θα φορέσουμε τα ειδικά αυτά γυαλιά. Τα γυαλιά αυτά είναι ένα ακριβό και ευαίσθητο εργαλείο υψηλής τεχνολογίας. Στο σκελετό τους υπάρχει ένας δέκτης που παίρνει σήμα από τον υπολογιστή και τα γυαλιά κλείνουν μία το ένα μάτι και μία το άλλο, ώστε να βλέπουμε τις τρισδιάστατες εικόνες στερεοσκοπικά. Καλό είναι να είστε μαζεμένοι ο ένας κοντά στον άλλον, δίπλα στον οδηγό που πηγαίνει, διότι ο υπολογιστής παρακολουθεί τη θέση του στον χώρο και ανάλογα δημιουργεί την εικόνα. Αν βλέπεις την εικόνα διπλά, βγάλε τα γυαλιά, ανοιγόκλεισε μια φορά τα μπράτσα και ξαναφόρησέ τα. Είμαστε έτοιμοι.